Ο κύριος Κούρτς μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη μάλλον φαντάζει ως αρσακιάδα. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μοναχά ντροπιαστικό. Θα έλεγα ότι είναι και εγκληματικό. Και είναι εγκληματικό γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα 40 και πλέον εκατομμύρια θα δίνονταν σε πρώτη φάση για καμπάνια ενημέρωση για τον κορονοϊό και σε δεύτερη φάση για καμπάνια για τον εμβολιασμό. Αλλά αντί για καμπάνια ενημέρωσης και καμπάνια πειθούς για τον εμβολιασμό, είχαμε προπαγάνδα. Προπαγάνδα για τον Μωυσή που τα κατάφερε και νίκησε 3 απανωτές φορές την πανδημία και για το τσιτάκ της πολιτικής ζωής. Αναδεικνύεται, θα έλεγα, μια πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά απόπειρα χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης και της κοινή γνώμη. Και με ποια κριτήρια, τέλος, αποκλείσατε εντελώς από κάθε χρηματοδότηση το ενοχλητικό για σας ντοκουμέντο. Την κυριακάτικη αυτή εφημερίδα και το site της. Γιατί? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί ενοχλεί τον Κέσσαρα γι' αυτό. Γιατί αποκαλύπτει ότι έχει ψευδές ποθενέσχες. Γι' αυτό. Και ό,τι ενοχλεί τον Κέσσαρα πρέπει να κλείσει. Δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτή είναι η αντίληψή σας για τη δημοκρατία. Και γυρίζω στον παρόδο. Η στάση Μητσοτάκη απέναντι στο ντοκουμέντο που αποδεικνύει και ένα συμπλεγματισμό και μια αντιδημοκρατική κουλτούρα δεν αφορά μονάχα τη λίστα Πέτσα. Διότι επιχείρησε ο ίδιος προσωπικά να βύσει εκτός από κάθε είδους χρηματοδότηση διαφημιστική αυτή την εφημερίδα από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Τηλεφωνώντας προσωπικά έναν προς έναν τους επιχειρηματίες και τους διευθυντές των επιχειρηματικών ομίλων για να πάψουν να δίνουν διαφήμιση. Ποιος? Ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και όχι, δεν είναι η χώρα μας η Τουρκία του Ερντογάν, δεν είναι η χώρα μας η Ουγγαρία του Όρμπαν, είναι η Ελλάδα. Του Μητσοτάκη όμως. Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ντοκουμέντο, μια εβδομαδιαία ερευνητική εφημερίδα, αποκλείστηκε εξ ολοκλήρου από την κρατική χρηματοδότηση. Κρατήστε το. Έχετε βυθιστεί στο σύνδρομο των κυβερνώντων που νομίζουν ότι η εξουσία τους θα είναι αιώνια. Το σύνδρομο αυτό λέγεται αλαζονία. Πιστεύετε ότι θα κυβερνάτε αιώνια και ότι σε αυτόν τον τόπο δεν θα υπάρξει άλλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία για να σας ζητήσει λογαριασμό. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω ότι κάνετε λάθος. Οι μέρες της αυθονίας σας τελειώνουν. Έρχεται η ώρα που όλα θα ελεγχθούν. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφτό.